Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα μαγειρεύουν μεζέδες η Ζωή Μελέτη και η Κωνσταντία Θανασάκη. Δείτε τη συνταγή για τον γάβρο σουβλάκι. Βρίσκομαι στον παράδεισο της θάλασσας. Υπάρχει. Τα κρεμμυδοκάλτσουνα με λουκάνικο με πράσο. Και ανά πάσα στιγμή έχεις ένα ρότο το μεζέ. Και σφακιανές πίτες σε δύο γλυκές εκδοχές. Είναι αριστούργημα. Πραγματικά είναι βελτιωμένη η εκδοχή της κλασικής σφακιανής. Ζωή Μελέτη, Κωνσταντία Θανασάκη και ένα καινούριο εστιατόριο από δύο κορίτσια που μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία σχέση με τις επαγγελματικές κουζίνες. Έτσι. Πολύ σωστά. Πώς γίνεται, παιδιά, από το πρακτορείο μοντέλων και από τι έκανες εσύ από τη διαφήμιση? Ανάπτυξη δικτύου franchise. Αυτό τι είναι, διαφήμιση. Το όχι, λες γενικά. Στις πωλήσεις γενικότερα. Να φιλετάρετε γάβρου στο τέλος. Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία, πώς σας ήρθε, έπαιξε ρόλο η κρίση? Και η κρίση έπαιξε ρόλο και ότι μας άρεσε το φαγητό και την πατήσαμε. Μας άρεσε να τρώμε, ναι. Βρήκαμε ένα μαγαζί που μας άρεσε και αποφασίσαμε να το πάρουμε και να μαγειρέψουμε για τον κόσμο. Αλλά πώς δεν είχατε μια ανασφάλεια, γιατί άλλο να μαγειρεύεις για το σπίτι σου και για τους φίλους σου και άλλο για τον κόσμο. Μεγάλη ανασφάλεια θα έπρεπε να είχαμε, αλλά δεν ξέραμε και δεν είχαμε. Άγνοια κινδύνου λέγεται αυτό. Αυτό ακριβώς. Η οποία πετυχαίνει όμως τις περισσότερες φορές, έτσι δεν είναι? Αν είναι και νόστιμο το φαγητό δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτός που νομίζει ότι μαγειρεύει ωραία. Μεγάλη ιστορία είναι αυτή. Ναι, και ναι. Υπάρχει το ότι πρέπει να διαλέξεις να μαγειρέψεις κάτι για όλα τα γούστα. Που αυτή είναι η ιστορία όλη. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα βγάλεις στον κόσμο ώστε να αρέσει σε πολλούς. Γιατί το εστιατόριο τελικά είναι επιχείρηση. Ναι. Οπότε πρέπει να έχεις ένα μέσο όρο γεύσης που να αρέσει στον πολύ τον κόσμο. Όταν δεν την έχεις ξανακάνει αυτή τη δουλειά και ξεκινάς ένα εστιατόριο, ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες δυσκολίες που δεν τις έχεις σκεφτεί και από πριν, διότι αυτά σου προκύπτουν στην πορεία? Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα από πριν. Ναι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι όταν κάτι μαγειρεύεις στο σπίτι σου και αρέσει στους φίλους σου, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Σωστό. Πρώτο. Συμφωνώ. Δεύτερο. Δεύτερο. Το ότι μαγειρεύεις για 10 άτομα στο σπίτι σου και νομίζεις ότι γίνεται χαμός, δεν έχει καμία σχέση με το να μαγειρεύεις για 100 άτομα που είναι στο μαγαζί σου. Τα οποία θέλουν να φάνε εκείνη την ώρα, όλοι μαζί. Και γίνεται πάλι χαμός. Αλλά διαφορετικός, γιατί πληρώνουν κιόλας αυτοί. Ακριβώς. Και δεν σε συγχωρούν. Ακριβώς. Και το τρίτο. Ότι οι προμηθευτές, ότι πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς να προμηθεύεσαι πράγματα. Δηλαδή, πότε είναι ο γάβρος, πότε είναι η ντομάτα, ποια ντομάτα είναι καλή, ποιος γάβρος είναι καλός. Παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο η πρώτη ύλη, η καλή πρώτη ύλη. Οπότε, αν πας να πάρεις κάτι έτσι για να το έχεις, το χάσες. Βασικά, η εποχικότητα είναι, νομίζω. Το θέμα είναι να ακολουθείς την εποχικότητα έτσι, για να βρίσκεις και τα προϊόντα να είναι στα καλύτερά τους και στα πιο φτηνά τους. Αυτό είναι το μυστικό. Εξάλλου δεν νομίζω ότι είναι σωστό να κάνεις μελιτζάνα το χειμώνα. Δεν ξέρω αν κάνετε εσείς. Δεν κάνουμε εμείς και προσπαθούμε να το περάσουμε και στον κόσμο αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν μερικά προϊόντα τα οποία ο κόσμος απαιτεί να τα έχεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ντομάτα είναι κάτι που όλοι έχει συνηθίσει να την τρώει δυστυχώς όλο το χρόνο. Ντοματίνια. Που είναι καλά το χειμώνα. Κάπως έτσι το δουλεύουμε κι εμείς. Κωνσταντίνα, εσύ ακόμα χειρότερα. Εσύ όταν άνοιξε το εστιατόριο η Ζωή, τι της είπες? Θα έρθω να σε βοηθήσω, γιατί δεν έχω να κάνω αυτή τη στιγμή τίποτα και είμαι ακόμα στην κουζίνα. Να περνάει η ώρα σου. Να περνάει η έτσι, ώρα μου. Το ναι. Ξεκίνησε. Την περνάω έτσι τώρα την ώρα μου. Την ειρωνικά βέβαια. Αυτά, ξέρεις, είναι ένας κόσμος που αλλάζει τώρα και το ωραίο είναι ότι μπορεί να πετύχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ακολουθείς το χόμπι σου, ακολουθείς κάτι που σου αρέσει και τελικά πετυχαίνει. Γιατί νομίζω μια χαρά πάτε, έτσι δεν είναι? Πάμε καλά, ευτυχώς. Ωραία. Και έχω ακούσει από όλους, γιατί εγώ δεν έχω προλάβει ζώντας στην επαρχία πλέον να έρθω να δοκιμάσω, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για το γάβρο σας. Γι' αυτό ήθελα να μου τον κάνετε εδώ. Βεβαίως. Και θα το φιλετάρουμε εδώ, ναι, επί του προκειμένου. Θα το κάνουμε σουβλάκι, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Σουβλάκι καλαμάκι. Παίρνουμε γάβρο. Κοιτάμε έναν λίγο μεγάλο ο γάβρος που να μπορέσουμε να το φιλετάρουμε. Παίρνουμε ένα ψαλίδι. Άμα ψαλίδι το κάνεις εσύ, γιατί ο γάβρος, να ξέρετε, είναι το μοναδικό ψάρι που το φιλετάρει και η γάτα μου. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο εύκολο ψάρι για φιλετάρισμα. Λερώνομαι λιγότερο. Λερώνομαι λιγότερο. Α, ναι, για να δω το κόλπο σου. Ναι, γιατί εγώ το κάνω με τα χέρια. Λοιπόν, ναι, παίρνουμε το ψάρι. Το αποκεφαλίζουμε με ένα. Όχι τελείως, μέχρι να νιώσουμε το κόκαλο. Ναι.
και το τραβάμε. Και έτσι βγαίνει και το έντερο μας. Έλα ρε εσύ. Πάντα φροντίζουμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Ένα μεταπτυχιακό είναι αυτό. Κορίτσια, έχω να πω συγχαρητήρια. Δηλαδή, 50 χρόνια φιλετάρω το γάβρο, ανοίγω στη μέση, ξέσου διαλύει το γάβρο. Κοίτα πόσο καθαρός. Απίστευτο. Ούτε πλύσιμο δεν χρειάζεται. Τρομερό. Μπράβο. Και μετά παίρνουμε το χέρι, το περνάμε, πάει με το κόκαλο. Έτσι με το νύχι το κάνει κατά μήκος και άνοιξε. Και άνοιξε ναι. Και βγάζει το κόκαλο. Φοβερό. Εύκολο. Τώρα αυτό το να φιλετάρεις γάβρο στο εστιατόριο όμως είναι λίγο πακέτο, ε. Δηλαδή πόσα κιλά γάβρο φιλετάρετε την ημέρα, ε. 20, 30. Mm. Λοιπόν, έχουμε φιλετάρει το γάβρο και παίρνουμε τώρα να κάνουμε τις πιπεριές. Mm. Εγώ τις πιπεριές τις κόβω έτσι, την παίρνω, έτσι. Go fly. Δεν χρειαστούμε παραπάνω. Όλα τα χρώματα βάζεις. Ναι, μου αρέσει το τηγάνι να φαίνεται και στο πιάτο σαν χρώμα. Θες και το γαρμιδάκι τώρα. Κάτσε, ακούσω. Κάτσε να φιλετάρουμε τα πιπεράκια σε μικρά τετραγωνάκια, έτσι. Ναι. Όχι και πολύ μικρά. Όχι πολύ μικρά, για να μπορεί να το περάσει. Ναι. Και φροντίσει να έχει όλα τα χρώματα για να είναι όμορφο. Και αυτός είναι ένας τρόπος να τον κάνεις πιο ελκυστικό. Και να πούμε και ότι ο φιλετερισμένος γάβρος, ο οποίος γίνεται λουκούμι, γιατί γίνεται η μπουκίτσα, δεν έχει τίποτα μέσα, είναι και ένα ψάρι που το τρώνε τα παιδιά, αν τους το φιλετάρεις. Και βγαίνει πολύ ωραίο στο τηγάνι και σκέτος, δηλαδή αν αυτόν του βάλεις λίγο αλεύρι και τον βάλεις στο τηγάνι σε καυτό λάδι, βγαίνει σαν τζιψάκι. Ναι. Παίρνουμε και το κρεμμύδι. Το οποίο επίσης όταν ψήνεται πάει πάρα πολύ ωραία με το γάβρο, του δίνει ένα γλυκό άρωμα. Του δίνει μια ένταση στη γεύση, είναι απίστευτο. Παίρνουμε τον γάβρο και τον περνάμε ζιγ-ζακ. Και βάζουμε κάτω και βάζουμε μία πιπεριά. Το άλλο φιλέτο. Να ανάψω εγώ τη φωτιά γιατί βλέπω ότι δεν θα καθυστερήσουμε και πολύ, ε. Όχι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έτοιμο. Ωραία, το θέμα εδώ είναι να κόψεις συμμετρικά καρεδάκια έτσι ώστε να μην κλωτσάνε με το γάβρο, δηλαδή να είναι μικρούλικα και κομψά όλα, να κάνουν ωραία μπουκίτσα. Και τώρα, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά τα υπέροχα σουβλάκια, θα κάνουμε ένα κόλπο. Για πες. Θα κάνουμε το εξής, θα πάρουμε ένα κύβο λαχανικών. Αυτό είναι ένα τέλειο κόλπο για να του δώσεις περισσότερη νοστιμιά, να του δώσεις και το λάδι που χρειάζεται για να ψηθείς το αντικολλητικό τηγάνι και να γίνει πιο τραγανός και πιο νόστιμος. Δεν έχεις ιδέα πόσο νόστιμο γίνεται με τον κύβο. Εδώ βρε, στο γουδί θα το κάνουμε. Θα το βάλουμε μέσα εκεί. Ναι. Βάζουμε τον κύβο μαζί με ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο υπέροχο να έχει ωραίο άρωμα. Φτάνει αυτό, δεν θέλει πολύ. Και θα κάνουμε έτσι. Ναι. Με ένα γουδί διαλύεται πάρα πολύ εύκολα και κάνει ένα πολύ ωραίο κολτό. Επίσης με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται και να τα αλατίσουμε γιατί ο κύβος έχει το αλάτι που χρειάζεται. Τώρα το βάλουμε στο πιάτο για να μπορέσουμε να περάσουμε τα φιλιά. Και τώρα παίρνουμε τα φιλέτα μας, τα καλαμάκια μας, τα βάζουμε εδώ μέσα. Τώρα αυτά μπορείς να τα κάνεις και λίγο πριν, δηλαδή κάνα μισά ώρα πριν και να τα αφήσεις εκεί στη σαμαρινάδα να πάρουν περισσότερη γεύση. Και στο μεταξύ εγώ έχω ένα αντικολλητικό τηγάνι, το οποίο το καίω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να γίνει δηλαδή, πείτε τώρα πως έχουμε κάρβουνα στο σπίτι, σκάρα, να γίνει δυνατή η φωτιά. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Να βάλουμε. Και okay. Ναι, για δες. Φέρνω να δοκιμάσω. Τέλεια. Και δεν χρειάζεται καθόλου επιπλέον λάδι αυτό. Γιατί ο γάβρος είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ψαράκι. Δηλαδή σε ένα λεπτό έχει γίνει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ή σαν να αλλάξει χρώμα. Και αν τον παραψήσεις χαλάει. Και μετά θα σου φεύγει και από το σουβλάκι. Θα κόβεται, ξέρεις, διαλύεται. Ωραία, φέρε και τα άλλα, δεν θα τα φάμε αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τίποτα, αυτά είναι και ένα κρεφάκι δίπλα ή ένα ουζάκι. Ένα τσιπουράκι. Και έχουμε και τα καλαμάκια που περισσεύουν
για να τα βοηθάμε στο ψήσιμο. Κάτι ωραία που γίνονται. Βεβαίως. Αυτό τώρα δεν θέλει παραπάνω από 4-5 λεπτά το πολύ. Και πολύ λες. Και πολύ λέω, ναι. Όταν το βάλεις στη σχάρα, απλά καλό θα είναι να έχεις βρέξει το καλαμάκι για να μην σου καίγεται. Ναι, ναι. Λέω να μην ρίξουμε επιπλέον αλάτι, δεν ξέρω, ή λίγο. Να λίγο βάλουμε πιπέρι, έλεγα εγώ να βάζαμε. Λίγο πιπέρι βάλε, ναι. Κάτσε φέρω και λίγο. Ένα τσάκα αλάτι. Η αλήθεια είναι ότι απόρριψα όταν είπες δεν θα βάλουμε αλάτι. Γιατί ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τα αλάτι. Ναι, αλλά ξέρω επίσης ότι και ο Κύβος έχει το δικό του αλάτι, το οποίο σε τέτοιες ευαίσθητες παρασκευές όπως είναι αυτό, εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετό. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Έτοιμο. Εδώ να πάρει ό,τι λάδι έχει περισσέψει. Είδες, είναι στιγμή εντωμεταξύ. Απλά σε βοηθάει το λάδι να γίνει αυτό πιο τραγανό και πιο νόστιμο και μετά μένει στο τηγάνι. Δηλαδή είναι σχεδόν αλάδωτο τώρα αυτό. Έτοιμο είναι και αυτό. Ναι, ναι. Για τη συνταγή γάβρο σουβλάκι με πιπεριές θα χρειαστείτε μισό κιλό γάβρο φρέσκο, μία πιπεριά κόκκινη, μία πορτοκαλί, μία κίτρινη και μία πράσινη, ένα κρεμμύδι, ένα κύβο λαχανικών, μισό κουταλάκι του γλυκού θρούμπι, ένα λάιμ, μισό φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και καλαμάκια για σουβλάκια. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να βάλει ένα λεμόνι από πάνω. Βεβαίως, αλλά έχουμε φέρει και θρούμπι που μια βγάζει λεμόνι. Αν δεν έχετε θρούμπι, και ρίγανη του πάει. Ένα ωραίο λάιμ να κόψουμε ή κίτρινο. Όχι, ωραίο χρώμα. Και περισσότερο για food styling και όποιος θέλει βάζει. Μπορούμε να πάρουμε και λίγες πιπεριές κομμένες. Ωραία, εγώ νομίζω ότι το πιο μήνυμα είναι πιο ωραίο. Εγώ, κορίτσια, θα βάλω λίγο live, να σας πω την αλήθεια. Το θέλει. Και τώρα που το συζητάγαμε με τα κορίτσια, μπορείς να το σβήσεις. Επειδή παραδοσιακά στο τηγάνι το γάβρο το σβήνουμε με ξύδι. Μπορείς, όπως ψήνονται αυτά, να τα σβήσεις με ξύδι, αν δεν τα κάνεις στη σχάρα, δηλαδή στο μπάρμπεκιου. Ή και με ούζο, όπως είπε η Ζωή. Mm-hmm. Θα είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ άσταλτα. Ναι. Εγώ να βάλω σε ένα. Mm. Βάλεις όλα, βάλεις όλα. Αυτό δεν είναι το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό, ε? Ελάτε, κυρία μου. Παλιά. Ναι. Πάμε τώρα με διαμπάνιο. Υπάρχει αυτό που τρώω αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι στον παράδεισο της θάλασσας. Υπάρχει. Και είναι πολύ απλό. Και τα πιτσιρίκια να το φάνε πολύ πιο εύκολα. Να το φάνε τα πιτσιρίκια. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει τη ρίγανη από πάνω και έχει αυτό του, πώς να σου πω, του ψητού, τη μυρωδιά, σου κάνει ότι είναι και κρέας. Και ξεγελιάζει. Μυρίζει λίγο καλαμάκι χοιρινό. Δεν είναι καθόλου ψαρίλα. Ε? Καθόλου ψαρίλα. Εν τω μεταξύ έχει ψηθεί ακριβώς το ψάρι. Δεν είναι στεγνό, είναι απίστευτα ζουμερό. Του πάει και το λεμονάκι, να πω την αλήθεια. Ναι. Και τα λαχανικά. Έχουν πάρει αυτό το καπνιστό ψητό, αλλά δεν είναι και διαλυμένα τελείως. Δηλαδή έχουν ψηθεί ακριβώς όσο χρειάζεται. Παιδιά, είναι από τις ωραιότερες συνταγές γάβρου που έχω φάει ποτέ. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Πως, είδες, όπου υπάρχει καπνός όμως, υπάρχει βουτιά, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν είναι και τρελός ο κόσμος όλοι να λένε ότι εκεί κάνουν καλό γάβρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο και εσένα. Θα φάω κι άλλο. Να φας όσο θες. Για το γάβρο σουβλάκι με πιπεριές. Φιλετάρουμε το γάβρο, ψιλοκόβουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Περνάμε στα καλαμάκια ένα λάξ το γάβρο με τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Λιώνουμε στο γουδί τον κύβο λαχανικών με ελαιόλαδο και μαριναρούμε με το μείγμα τα σουβλάκια γάβρου. Έπειτα τα ψήνουμε στο τηγάνι για 4 με 5 λεπτά. Σερβίρουμε τα σουβλάκια γάβρου με πιπεριές και κρεμμύδι, πασπαλίζουμε με θρούμπι και γαρνίρουμε με λάιμ. Για να μην μυρίζουν τα χέρια όταν πλένετε το κρεμμύδι. Στο tip της ημέρας. Όταν καθαρίζουμε κρεμμύδια, τα χέρια μας μετά μυρίζουν δυσάρεστα για πολλή ώρα. Ένα κόλπο για να φύγουν οι μυρωδιές είναι να πλύνουμε τα χέρια μας τρίβοντάς τα σε μια ίνοξ επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε ένα μαχαίρι. Προσεκτικά! Ως διαμαγείας, μετά τα χέρια μας δεν μυρίζουν απολύτως τίποτα.
Κορίτσια, τι ετοιμάζετε τώρα εκεί, κάτι υπέροχο. Υποψιάζομαι. Θα μυρίσει πάρα πολύ ωραία τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι? Θα κάνουμε μια ζύμη, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα θα κάνουμε κρεμμυδοκάλτσουνα, μεσίκο και λουκάνικο. Ωραία, θα κάνουμε τώρα δηλαδή μια ζύμη, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε αυτά τα συγκλονιστικά κρεμμυδοκαλίτσουνα τώρα. Και στην επόμενη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια ζύμη για να κάνουμε κάτι άλλο, δεν σας λέμε τώρα. Ακριβώς. Να έχουμε και λίγο suspense. Μην κάνετε ζάπινγκ στο μεταξύ. Λοιπόν. Ακόμη καλύτερο. Πόσο απλό είναι? 250 γραμμάρια αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Ένα. Λοιπόν, ανοίγουμε μια τρύπα στη μέση. Εσύ το έμαθες, βλέπω, Κωνσταντία, τι σου πήρε το. Τη συνταγή, Τον αέρα τη έχω πάρει. Τον αέρα. Μαζί με τον αέρα πήρε και τη συνταγή, ναι. Λοιπόν, λίγο αλάτι. Μα ούτως ή άλλως τα έχει αλλάξει όλα, να ξέρεις, το μαγαζί. Η ταυτότητα του μαγαζιού λέει ζωή. Όλες τις συνταγές τις έχει πάρει και τις έχει κάνει, τις έχει φέρει στα μέτρα της. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι είστε δύο φιλενάδες που τα έχετε βρει στην κουζίνα. Γιατί αυτό που λες τώρα δεν είναι εύκολο κάποιος να το ομολογήσει. Νομίζεις. Γίνεται μάχη. Α, γίνεται. Με την απόλυτη δημοκρατία αποφασίζω εγώ. Α, ωραία, αλλά νομίζω ότι καταλήγει με ανακοχή η μάχη, έτσι δεν είναι? Είναι τα κεφάλια, λέει, με ολιμός. Με σύμφωνο φιλίας καταλήγει. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Γιατί καμιά φορά αυτές οι φιλικές συνεργασίες μπορούν να καταστρέψουν σχέσεις ζωής, έτσι. Ξεχνάς τη φιλία για να είμαστε ειλικρινείς. Κοίτα κουζίνα εδώ πέρα που έχουν, κοίτα κουζίνα που έχουν. Η αλήθεια είναι ότι τόση ώρα την κοιτάω και τη ζηλεύω πάρα πολύ. Είσαι και πολύ τυχερή. Τη ζηλεύω, μην νομίζεις. Λοιπόν, πολύ οργανωμένη. Ελπίζω να τα κάνω σωστά τώρα. Λοιπόν, έχω ρίξει το αλάτι. Ρίχνω εδώ πέρα μια τσικουδιά, μια μεγάλη κουταλιά, στη μέση. Και ρίχνουμε και λίγο λιώνα. Άρα η ρακή στο μαγαζί είναι χανιώτικη, να υποψιαστώ. Το προσπαθούμε. Να βρούμε και την καλύτερη. Και μια κουταλιά. Ελαιόλαδο. Ναι. Βάλτε. Δώστε μου το λάδι. Λοιπόν, και με ένα πιρούνι, όπως λέει η κυρία, ανακατεύουμε. Μέχρι να εξαφανίσετε το υγρό που έχει μέσα. Και τώρα σιγά σιγά. Το νερό πρέπει να είναι κάτι χλιαρό. Σε αυτή την ποσότητα που έχουμε βάλει τώρα, πρέπει να είναι μισό ποτήρι νερό χλιαρό. Θα δούμε τώρα πώς θα μας πάρει κιόλας. Το νερό πάντα, ό,τι ζύμη και να κάνουμε, το ρίχνουμε λίγο-λίγο γιατί ξεγελάει. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι πολύ, αλλά αμέσως το απορροφά. Γι' αυτό το δουλεύουμε λίγο-λίγο και βλέπουμε πού πάει. Λίγο ακόμα και βάλε χέρι μετά. Ναι, και βέβαια θέλει χέρι για να. Πρέπει να του λες γλυκόλογα, να το φροντίζεις. Έχουμε και αυτό το δράμα στην κουζίνα. Μιλάμε σε όλα. Βέβαια. Άμα δεν τους μιλήσεις, πώς θα σου μιλήσουν και αυτά και πώς θα μιλήσουν μετά και στον ουρανίσκο του πελάτη. Έτσι. Βάλε χέρι. Θα βάλω. Όπως αν μέσα σε μια κουζίνα υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι μικρό πρόβλημα, ένας εκνευρισμός. Παιδιά, δεν βγαίνει καλό το φαγητό εκείνη τη μέρα. Και το καταλαβαίνουν και οι πελάτες. Απίστευτο. Μια μαγική ενέργεια, ναι. Λοιπόν, και αρχίσουμε να δουλεύουμε τώρα αυτό. Όταν το δουλεύουμε τώρα αυτό, πρέπει να αισθανόμαστε ότι δεν χρειάζεται δύναμη για να το κάνουμε. Αν δούμε ότι χρειάζεται δύναμη, βάζουμε λίγο νεράκι ακόμα. Δηλαδή, το ζυμάρι πρέπει να είναι πάντα ευχάριστο όταν το δουλεύουμε. Να είναι μαλακό, ελαστικό. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντία? Έτσι είναι, ναι. Το φέρνεις από έξω προς τα μέσα. Δουλεύεις κυρίως αυτό εδώ το μέρος του χεριού. Για να μην το τραυματίζεις, μην το διαλύεις. Α, ναι. Ναι. Το σημείο το συγκίνηση, το πια το μαζεύεις απ' έξω και το γυρνάς και το σπρώχνεις με αυτό εδώ το σημείο. Ναι. Και διευκολύνει πάρα πολύ και για αυτούς που δεν ξέρουν. Αν σιγά σιγά αρχίσουν και το μαζεύουν και το δουλεύουν και βάζουν τη δύναμη εδώ, θα κάνουν ζυμάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση που λένε πω είναι πολύ δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Συμφωνώ κι εγώ. Εν τω μεταξύ, μήπως πρέπει να κόβουμε και τα κρεμμύδια. Καλή ιδέα. Γιατί αυτά θέλουν κανένα δεκάλεπτο, ε. Ναι, έχουμε κάτι να τα βάζουμε μέσα. Βάλτε στο τηγάνι και κατευθείαν. Στο τηγάνι. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να τσιγαριστούν. Σε λεπτά φετάκια, για να μπορεί να μαλακώσει. Και θέλει μπόλικο κρεμμύδι. Πολύ. Γιατί εξαφανίζεται στο τηγάνι. Και να μυρωδιές μετά, με τα κρεμμύδια. Αφού τελειώσουμε τη ζύμη, τη σκεπάζουμε λιγάκι. Την αφήνεις να ξεκουραστεί καθόλου, πόσο? Μισή ωρίτσα. Κλείστο.
Για να κερδίσεις χρόνο, πρώτα ανοίγεις τη ζύμη και μετά αρχίζεις τη διαδικασία με τα κρεμμύδια, έτσι ώστε να συγχρονιστείς. Ακριβώς. Ανάβω εγώ και τη φωτιά, ε. Κόψου. Yeah. Μα τι θέλουμε, Κωνσταντία, από αυτά τώρα. Να τα μαλακώσουμε, να τα χαλαρώσουμε. Τους βάζουμε το λαδάκι και γι' αυτό το βάζουμε από την αρχή. Ναι. Για να μην τσιγαριστούν, θέλουμε να μαλακώσουν. Σε χαμηλή φωτιά. Και εγώ θα τους βάλω και αλάτι για να κατεβάσουν τα υγράτους. Υγράτους. Και για να νοστιμήσουν κιόλας. Αυτό τώρα, αν έχεις ηλεκτρική κουζίνα, παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι στον γκάζι. Οπότε, στο μάτι της κουζίνας παίρνει εκατομμύρια ώρες. Βαριέσαι τη ζωή σου, ενώ στον γκάζι γίνεται μαγικά. Ρυθμίζεις θερμοκρασία όπως θες εσύ, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, μέτρια φωτιά είπαμε και τα αφήνουμε να μαλακώσουν. Ναι. Ωραία, λοιπόν, όσο εγώ καραμελώνω τα κρεμμύδια εδώ και τα μαλακώνω, πώς είπες ότι θα τα κάνω, ε? Θα τα χαλαρώσουμε. Ναι, θα τα χαλαρώνω. Γλυκά τους μιλάμε. Συνεχίστε εσείς, κορές, για να δούμε τι άλλα υλικά έχει η γέμιση. Λοιπόν, θα κόψουμε σίκα λίγα, ξερά σίκα να βάλουμε μέσα. Λοιπόν, να κόψω το λουκάνικο τώρα, να ετοιμάσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα πράγματα. Μέσα σε αυτή τη γέμιση θα βάλουμε τα κρεμμύδια, τα χαλαρά κρεμμύδια, ναι, θα βάλουμε το σίκο, ξερό, το ξερό, και θα βάλουμε και λουκάνικο. Με πράσο. Με πράσο, ωραία. Προσπαθούμε όσο πιο μικρά τα κομμάτια γίνεται, γιατί είναι μικρά τα καλτσούνια, οπότε μην είναι μόνο ένα λουκάνικο μέσα, να είναι κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια. Να, και το λουκάνικο το κόβουμε στη μέση. Και μετά ξανά στη μέση. Και κόβουμε καρεδάκι. Ωραία μυρίζει αυτό το λουκάνικο. Το εγκρίνεις η κριτικιά. Ε? Άμα δεν εγκρίνει, φαίνεται στη μούρη της. Άρχισε και στραβώνει. Μόλις ηρεμήσουν τα κρεμμύδια, χαλαρώσουν τελείως. Ναι. Θα ρίξουμε μέσα τα αυτά. Κοιτάξτε πόσα μείνανε. Είδες, εξαφανίζονται αυτά, αλλά γίνανε, κοίτα τι ωραία. Ναι, καραμελέ χαλαρά. Λοιπόν. Τώρα, βάλε μέσα και τα σίκα και το λουκάνικο. Όπου συνδυασμός λουκάνικο με πράσο. Και κρεμμύδι καραμελωμένο δεν υπάρχει. Είναι από μόνο του ένα πιάτο αυτό, ε. Καλά, εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό το πιάτο, όπως τελειώνει, αν το βάλεις πάνω από μακαρόνια και για να βάλεις και ένα αυγό. Και εννοείται. Και μια ξενομιζή, όχι ξενομιζή, μια μυζήθρα ξερή. Χαμός. Πω, πω, πω. Ωραία, αυτά ίσα ίσα να ζεσταθεί το λουκάνικο, ναι, να δώσει τα αρώματά του στα κρεμμύδια. Να βάλουμε και λίγο μπαλσάμικο μέσα. Α, το σβήνεις με μπαλσάμικο. Ναι. Λίγο. Το δίνεις και ένα ξινό, γλυκό ξινό δηλαδή. Ναι. Και λίγη ζάχαρη. Έχεις το κόμκαφτο. Ναι. Πω, πω, ήρθε τώρα το άρωμα του μπαλσάμικο, κορίτσια είναι. Βγήκε. Ναι. Α, και βάζεις και ντομάτα. Βεβαίως. Ένα, δύο, τρεις κουτάκια. Και πόση ώρα τώρα το μαγειρεύουμε αυτό, δεν χρειάζεται πολύ. Να περιμένουμε ίσα ίσα να δώσουν τα υλικά. Να φύγουν τα πολλά υγρά. Να φύγουν τα πολλά. Να μείνει και η ντοματούλα λίγο τη ζωντανή. Έτσι. Γι' αυτό βάλαμε και το καρεδάκι και όχι ναι, πελτέ. Έτοιμο είναι. Λοιπόν, μόλις το κατεβάσουμε, ναι. Τι είναι αυτό? Σιμιγδάλι. Κόλλησε εσύ. Σιμιγδάλι. Και βάζεις σιμιγδάλι μέσα στη γέμιση. Ναι, γιατί έχει πολλά υγρά. Για να τραβήξεις τα πολλά υγρά, για να μην σπάσει τη ζύμη. Α, πώς βάζουμε τρεχανά στις πίτες. Α, κατάλαβα. Για να κάνει σώμα. Ψηλό ή χοντρό. Χοντρό πρέπει να είναι αυτό. Χοντρό. Ε? Χοντρό και μόλις σβήσεις τη φωτιά το θέλει. Το σβήσε. Τέλεια. Τώρα αυτό, για να γεμίσουμε τα πιτάκια, πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει οπωσδήποτε. Διαφορετικά, αν το βάλουμε ζεστό, θα μας χαλάσει η ζύμη μας. Γι' αυτό εμείς το έχουμε κάνει και έχουμε και έτοιμο. Για τη συνταγή κρεμμυδοκάλτσουνα με λουκάνικο με πράσο θα χρειαστείτε ένα λουκάνικο με πράσο, τρία κρεμμύδια, τρεις κουταλιές της σούπας ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας σιμιγδάλι χοντρό, ένα φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δύο κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξύδι, δύο αποξηραμένα σίκα, ένα κουταλάκι του γλυκού καστανή ζάχαρη, ένα κλωναράκι ρίγανη και αλάτι. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κουταλιά της σούπας τσικουδιά, μία κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
και μισό φλιτζάνι χλιαρό νερό. Αυτό τώρα τι πάμε να κάνουμε, μία πίτα? Όχι, τώρα θα κάνουμε κρεμμύδο κάλτσουνα. Πολλά, τόσο μαζί. Θα κάνουμε 3-4. Αυτά είναι μεγαλούλια, δεν είναι μικρά. Όπως θες εσύ. Αναλόγως τι μεζούρα έχεις. Έχεις κάτι να μας δώσεις να το κόψουμε? Να το κόψουμε, ναι. Τι θες να σου δώσεις? Ένα ποτήρι. Α, ναι, μέχρι. Αν έχεις τσέρκι, το κάνεις με τσέρκι. Αν έχεις ποτήρι, ποτήρι. Ποτήρι. Εμείς κάτω τώρα το κάνουμε με πιατάκι. Πιατάκι του καφέ. Αυτό είναι καλό, διότι μια τέτοια κούπα έχουμε όλοι σπίτι μας, οπότε έτσι βλέπετε ακριβώς το μέγεθος. Δεν τους παίρνω υλικά. Τους αφήνω έτσι. Γι' αυτό σχεδιάζουνε. Καλά κάνεις. Θέμα. Κοντά, οικονομία. Πόσοι είστε στην κουζίνα? Μπόλικοι. Όχι μόνο γυναίκες. Έχουμε φέρει τελευταία έναν άντρα, ο οποίος, εντάξει, του πάμε από την αρχή. Δεινοπαθή. Και είμαστε από την αρχή οι περισσότεροι μαζί. Πέρα από τον άντρα, οι άλλοι είμαστε από την αρχή. Τα έχουμε ζήσει όλα. Οι άλλες θες να πεις τέτοιο. Ναι. Και εγώ στην κουζίνα είμαστε περισσότερες κορίτσια. Τι ωραίο πράγμα. Έμα. Πολύ αστείο. Έχουμε και την Ανούλα μας. Ναι, η χαρά της ζωής. Και τον Νίκο. Μικρούλια θα τα κάνουμε δηλαδή. Ναι. Ταψί δεν έχουμε. Τι θα τα τηγανίσουμε? Α, θα τα τηγανίσουμε. Να βάλω το λάδι. Αμέ. Να μην ρωτήσω, σε ελαιόλαδο εννοείται. Ελαιόλαδο. Τι θα πει η Κρήτη? Λοιπόν, ένα πιρούνι. Εδώ για το τηγάνι βάζουμε ένα απαλό ελαιόλαδο, να μην έχει πολύ έντονο άρωμα, ένα πιο φρουτώδες. Ωραία. Παίρνουμε τώρα τη ζύμη που έχουμε κόψει και προσπαθούμε να μην πάρουμε πολλά υγρά που έχει μέσα η γέμιση αυτή. Βάζουμε μέσα. Το διπλό μου, θα το αφήσω εγώ στην άκρη εδώ πέρα λίγο μέχρι να ετοιμάσω και τα υπόλοιπα. Θες και να τα κλείνω? Αν μπορείς. Με πιρουνάκι τα κλείνεις? Ναι, ναι. Sorry λίγο. Και κολλάει αυτό, Κωνσταντία? Ναι, αμέ, πρώτα πιρουνάκι το πιέζει. Αν θες βάζει λίγο νεράκι ενδιάμεσα. Αλλά αν το πιέσει πρώτα με τα δάχτυλα, ναι, και μετά με το πιρουνάκι, κολλάει. Δεν ανοίγει. Αυτά μπαίνουν και κατάψυξη εντωμεταξύ. Ναι, λέτε, ετοιμάζεις. Πώς τα αγοράζουμε στα κριτικά μαγαζιά κατεψυγμένα? Μπορείς να κάνεις περισσότερα και να τα έχεις έτοιμα στην κατάψυξη. Και δεν κολλάνε και μεταξύ τους. Αν βάλεις και χαρτί λαδόκολλα ανάμεσα. Και αυτά τα βγάζεις από την κατάψυξη και τα τηγανίζεις κατεψυγμένα μετά. Δεν χρειάζεται να τα ξεπαγώσεις. Και ανά πάσα στιγμή έχεις ένα ρότατο μεζέ. Ποια είναι τα best seller πιάτα σας? Πουλάει πάρα πολύ ο γάβρος μαρινάτος, πάρα πολύ. Αυτά πουλάνε πάρα πολύ. Οι ντοματοκεφτέδες, το κεμπάπ, το κοτόπουλο που κάνουμε μαρινάτο, φανταστικό. Ένα θράψουλο γεμιστό με ψητά λαχανικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Στα λιγκάρια όλα. Δηλαδή είναι λίγο κριτικό. Έχει φλερτάρει με Κρήτη. Έχει πολλά στοιχεία. Έχει από που βρούμε κάτι να μας αρέσει. Ζεστό λάδι αυτά και δεν θέλουν πολύ. Βασικό είναι να μην σου τρυπήσει. Εντάξει, δεν τρυπάει. Θέλει απαλά. Και βέβαια ένα χαρτί να το στραγγίξεις μετά οπωσδήποτε. Εγώ θα το βγάλω αυτό. Μια χαρά είναι, χρυσοφαίνει. Ένα πιατάκι. Όπως βλέπετε, γύρω στα 2 λεπτά τηγάνι θέλουν. Μου θέλουν πολύ, ίσα να πάρουν χρώμα. Αν και στεναχωριέμαι γιατί δεν έχουμε ρακί. Κάτι, την έβαλες όλη. Τη. Α, έχουμε. Τσικουδοπότηρο έχεις? Και σε αυτό μια χαρά είναι. Δεν θα φάτε εσείς? Όχι. Κοίτα, μ' αρέσει αυτή η ελαστική ζύμη, ρε παιδάκι μου. Το υπέροχη αυτή η ζύμη, η οποία ορκίζεσαι ότι έχει μαγιά και τελικά δεν έχει. Όχι, τίποτα. Τόσο απλό πράγμα. Μόνο μυγγέλιο. Τραγανή. Γλυκό. Το σήκω μέσα. Το κρεμμύδι είναι. Σήκω, τρομερό. Το σήκω και το δίνει και το λουκάνικο, το πιο πικάντικο που θες. Και με το πράσινο και με τα μυρωδικά είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο που το δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. Για τα κρεμμυδοκάλτσουνα με λουκάνικο με πράσο. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το αλάτι, την τσικουδιά, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χλιαρό νερό, ζυμώνουμε και αφήνουμε τη ζύμη 30 λεπτά σκεπασμένη να ξεκουραστεί. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε ελαιόλαδο και τα αλατίζουμε.
Προσθέτουμε τα σίκα, το λουκάνικο με πράσο, το βαλσαμικό ξύδι, τη ζάχαρη και την ντομάτα κονκασέ. Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το σιμιγδάλι. Πασπαλίζουμε τον πάγκο με αλεύρι και ανοίγουμε τη ζύμη. Με μια κούπα την κόβουμε σε στρογγυλά κομμάτια, βάζουμε τη γέμιση με τα κρεμμύδια και το λουκάνικο με το πράσο και κλείνουμε τη ζύμη. Τηγανίζουμε τα κρεμμυδοκάλτσουνα σε ελαιόλαδο για 2 λεπτά. Σερβίρουμε και γαρνίρουμε με ρίγανη. Και τώρα με την ίδια ζύμη που κάναμε πριν τα κρεμμυδοπιτάκια, θα κάνουμε κάτι γλυκά πιτάκια. Γλυκά. Δηλαδή. Δηλαδή θα κάνουμε μια σφακιανή πίτα, αλλιώς, αλλά ζωή. Ναι. Εμείς θα βγάλουμε έξω την ξινομιζήθρα, ενώ κανονικά είναι μέσα. Και η μία είναι αυτή και η άλλη είναι με σοκολάτα, καρύδι και μέλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σου λέω. Άφωνη. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι και η κλασική ζύμη της σφακιανής πίτας. Ναι. Ίδια, α, ίδια γίνεται ακριβώς. Με την ίδια ζύμη. Ίδια ζύμη. Τι λες τώρα. Ίδιο ζυμαράκι. Ναι. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Λίγο, όχι πολύ. Αυτές, ναι, δεν γίνονται με πολύ λάδι τηγανιτές όπως τα πιτάκια. Βάζεις λίγο, είναι λίγο λιγότερο. Λογική της κρέπας. Τόσο ή λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Το ωραίο ζυμάρι της ζωής. Ναι, όχι, είναι πραγματικά είναι τέλειο το ζυμάρι. Τώρα δεν μπορείς να πεις. Μη με καλοπιάνεις, έλειξε. Πόσο παίρνουμε για την καθεμία? Σαν ένα μεγάλο καρύδι. Ναι. Ωραία. Περίπου. Είναι και πόσο θέλουμε σημαντική να το κάνουμε. Σημαντική λεπτομέρεια τώρα αυτή, γιατί εντάξει, σου βγει ένα λογικό μέγεθος. Αν έχεις μικρό τηγανάκι, αν έχεις πιο μεγάλο και θες να κάνεις πιο μεγάλη, που δεν το συνιστώ, παίρνεις περισσότερο. Σε αυτά όλα, όταν δεν τα έχεις ξανακάνει ιδιαίτερα, είναι καλύτερα να τα κάνεις μικρά. Για να μπορείς να τα χειρίζεσαι καλύτερα και στο ψήσιμο και στο άνοιγμα. Είναι όλα πιο εύκολα. Μετά, όταν ξεθαρέψεις, μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερα. Κάνεις ό,τι θέλεις. Mm. Να βάλουμε λίγο αλευράκι κάτω. Και να ανάψουμε και το τηγάνι για να ζεσταθεί. Ναι. Εν τω μεταξύ, να το κάνουμε τώρα ή να το κάνουμε πιο μετά, να μας κόψει, να μας τρίψει. Όχι τώρα, να τρίψουμε τη σοκολάτα. Να τρίψει τη σοκολάτα, να κερδίσουμε χρόνο. Για ένα μικρό tip για να τριφτεί πιο εύκολα η σοκολάτα, αν δεν έχετε αυτό το μηχάνημα, το κάνετε στον τρίφτη του κρεμμυδιού. Και είναι καλύτερα να την έχεις στο ψυγείο για να είναι παγωμένη, γιατί τρίβεται καλύτερα και δεν λιώνει. Τέλειο, τέλειο. Χαρά είναι. Και τα σοκολατοπιτάκια και αυτά τηγανιτά θα τα κάνουμε. Ναι, ωραία. Και τα δύο. Στην ουσία είναι το ίδιο ζυμαράκι, η ίδια βάση και αλλάζουμε το τόπινγκ από πάνω. Μπορείς να το κάνεις και να το ανοίξεις και με το χέρι σου, σιγά σιγά. Αυτό τσούκου, που κάνει τώρα η Κωνσταντία, γυρνώντας το γύρω γύρω του δίνεις το κυκλικό σχήμα και μετά ανοίγει πιο εύκολο. Τώρα αν σου ξεφύγει και λίγο δεν πειράζει. Τίποτα. Εννοείται. Θέμα είναι να παίζεις και λίγο στην κουζίνα, να διασκεδάζεις. Και να μην φοβάσαι, γιατί ξέρεις οι ζύμες είναι το πιο φοβιστικό κομμάτι. Νομίζω ο κόσμος ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι εύκολο. Είναι και αισθάνεσαι ότι δημιουργείς με τη ζύμη. Και σου φεύγουν και τα νεύρα, το άγχος, δηλαδή είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό την έβαλα να κάνει ζύμες. Σκέφτεσαι το μετά, ε. Ωραία, είναι έτοιμα τα ζυμαράκια μας. Πώς νομίζω είναι το λάδι. Και το τηγάνι μας είναι. Τέλεια. Έκαψε. Μα τι ωραία που φουσκώνει ρε παιδιά αυτό το ζυμάρι. Δηλαδή, αν το έτρωγα και χωρίς να δω πώς γίνεται, θα ήμουν σίγουρη ότι είχε μαγιά μέσα. Βασικά υλικά, πολύ βασικά υλικά. Τίποτα δεν βάζεις μέσα. Νερό και αλεύρι στην πραγματικότητα. Η ραϊκή κάνει το θαύμα. Ναι. Στις άλλες ζύμες βάζεις ξύδι. Ναι. Εδώ. Θέλει την τσεκουριά του. Να βλέπεις καν αυτές τις ωραίες φουσκαλίτσες που είναι της μαγιάς. Τέλει. Και θέλει πάρα πολύ λίγο και βασικά δεν κουνάς από πάνω το τηγάνι με τίποτα, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό ξέφυγε ιδιαίτερα στη δεύτερη, τρίτη που αρχίζει και ζεσταίνεται. Είναι... Κατεβάζεις και λίγο τη φωτιά, η αλήθεια είναι. Επίσης αυτά τα κάνεις έτσι και μπορείς να τα βάλεις κατάψυξη. Έτσι όπως είναι αυτό, τα βάζεις μαχαιτάκια στην κατάψυξη. Τα χωρίζεις με ζελατίνα και τα βάζεις στην κατάψυξη και είναι έτοιμα. Νομίζω, για δες από εκεί. Νομίζω θέλει να γυρίσεις μου. Εγώ. Το είδα λίγο από εκεί ότι... Και θα ρίξεις τη μέλη για να λιώνει.
Αυτό το πρώτο είναι το... Θα βάλουμε τη σοκολάτα για να προλάβει να λιώσει. Έτοιμο, το βάζω εδώ, δεν ξέρω ποιο είναι, το μελένιο ή όχι. Κουνάς και λίγο να πάρει εδώ τα λαβάκια. Και μόλις βγει ζεστό, ρίχνουμε τη σοκολάτα για να λιώσει, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Στην περίπτωση που σου περισσέψει ζύμη, ναι, μεμβράνη. Και αυτή τη βάζετε κατάψυξη. Ψυγείο. Και ψυγείο και κατάψυξη. Ναι, αν και ναι, δεν προλαβαίνεις μέχρι, θα, κάτι θα βγει να κάνεις. Διότι, συγγνώμη τώρα, σε ρωτήσω, είναι δυνατόν να κάνεις μόνο δύο, ας πούμε. Όχι. Δείγμα σας κάνουμε, εννοείται. Τώρα για να ψήσεις το τρίτο, όπως τις κρέπες, βάζεις λίγο λαδάκι, συμπληρώνεις. Ναι, λίγο λαδάκι θα το ήθελα, ας πούμε, να μην εγκρατήσει τα άσπρα από πίσω. Α, ναι, ναι, κατάλαβες, ναι, αν είχε, ναι, περισσότερο λαδάκι, αυτό δεν θα πειράζει, το είχε κάνει. Δεν πειράζει, θα τη βάλουμε την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη. Θα τη βγάλουμε, πιστεύω. Και αλλιώς. Του λεπτού. Γι' αυτό οι κριτικές τα κάνουν με το που πας σε ένα σπίτι. Τσακτσούκ. Τσακτσούκ, ανοίγουν αμέσως το φύλλο. Βάλε, διπλώς. Τσικουδιά πάντα. Ένα. Φιστίκια. Παγκιναράκια φρέσκα. Δικιά μας είσαι. Μέχρι να γίνει αυτό. Κανένα κουκί φρέσκο. Λοιπόν. Και με τα χέρια πιάνουμε και τρίβουμε πάνω όπως είναι τώρα έτσι ζεστή. Ξυνομιζήθρα μαλακή. Πλέον υπάρχουν, μπορείς να τις βρεις εύκολα. Παιδιά, νομίζω ότι η περιοχή που εκπροσωπείται το καλύτερο στην Αθήνα είναι η Κρήτη, έτσι, σε είναι καταστήματα. Αλήθεια. Δηλαδή, να πεις ότι δεν βρίσκεις και κριτικά προϊόντα, ναι, σε κάθε γειτονιά. Φέρναμε από κάτω, ναι, συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει λόγος. Καριδάκι στη μία, και σε αυτή εδώ. Και... Θες κι άλλο? Ναι, ναι, θέλει παντού. Ωραία, φτάνει. Μου βάζεις πολύ, γιατί το τρελαίνουμε. Α, και μαυροκούκι βάζεις. Και μελάκι και στα δύο. Μπορώ να βάλω και σουσάμι, αν θέλω. Φυσικά. Και κοίτα τώρα που έκανες δύο διαφορετικά γλυκά, τα οποία είναι και πάρα πολύ υγιεινά γλυκά, μέσα σε τίποτα. Σε πόσο? Και για πρωινό, για αυτό, παιδί. Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό είναι πρωινό ειδικό για πιτσιρίκι. Για τη συνταγή σπακιανές πίτες με ξυνομιζήθρα μέλι και σοκολάτα καρύδια θα χρειαστείτε. Για τη ζύμη, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας τσικουδιά, 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και μισό φλιτζάνι χλιαρό νερό. Για την αλμυρή πίτα θα χρειαστείτε 50 γραμμάρια ξυνομιζήθρα μαλακή, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού μαυροκούκι, 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Για τη γλυκιά πίτα θα χρειαστείτε 20 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, μισό φλιτζάνι ψύχα καρυδιού, 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Είπε κανείς πως δεν του αρέσει η σφακιανή πίτα, δεν νομίζω. Αυτό πρέπει να παίζει σε όλα τα τραπέζια, έτσι, εννοείται, στο μαγαζί. Και είναι βέβαια η εκδοχή της κρέπας στα ελληνικά, η σφακιανή πίτα. Τώρα από πάνω, ό,τι θες βάζεις. Δεν είναι ανάγκη να βάζεις μόνο τα παραδοσιακά υλικά, ακόμη και μια φουντουκόπαστα, οτιδήποτε, φρούτα, τα πάντα μπορείς να βάλεις επάνω. Και αυτό το παίρνουν και για ορεκτικό. Ναι. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι είναι. Αν είναι γλυκό ή ενεργητικό. Ναι, γιατί στην Κρήτη όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι, τι σου φέρνουν πρώτο-πρώτο? Γραβιέρα με μέλι από πάνω. Και το ιστορείο με βρίζουνε. Ναι, γιατί αυτή η χώρα έχει τα πάντα, κατάλαβες, το γλυκόξινο, τα πάντα υπάρχουν, όλοι οι συνδυασμοί. Κορίτσια, αυτά εσείς δεν έχετε βαρεθεί να τα τρώτε? Αυτά ειδικά ποτέ. Γυαλίζει το μάτι σου. Ποτέ. Και είναι ωραία που παπαριάζει λίγο από το μέλι, είναι απίστευτο. Και λιώνει η μυζήτρα τώρα αυτή. Έχει, δεν την αισθάνομαι, κοίτα. Κατάλαβες, ζεσταίνεται. Γίνεται αλυφούλα. Ναι, και γίνεται αλυφούλα. Ωραία, ορμάτι. Αν και τώρα αυτή είναι ωραία, να τη φας, να τη στρίψεις, να τη διπλώσεις και να τη δαγκώσεις. Τώρα με τα μαχαίρια, οκ. Okay. Και χεράκι. Και χεράκι. Ναι, οπωσδήποτε. Γλυκό, θα αυτό ή αυτό πρώτο? Τι πάει, ξέρετε. Το πρόβλημα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ήταν αυτό. Φοβερό. Τι να κάνω. Φοβερό. Γιατί γίνεται τώρα με τη φακενή την πίτα, γιατί λίγο με ξένησε που το έβαλες από πάνω. Αλλά στην κλασική που τρώμε, η ποσότητα της ξενομιζήτρας που μπαίνει μέσα είναι λιγότερη από αυτή. Πολύ. Εδώ είναι πολύ πιο πλούσια και έρχεται και λιώνει υπέροχα από πάνω και αισθάνεσαι έντονη την ξενομιζήτρα. Την αισθάνεσαι. Και την αισθάνεσαι σαν κρέμα, σαν είναι μια κρέμα γλυκού, γιατί έχει ζεσταθεί. Είναι αριστούργημα. Μέσα... Πραγματικά είναι βελτιωμένη η εκδοχή της κλασικής σφακιανής. Μην κοιτάς εμένα εδώ. Δικιά της ιδέα ήταν. Εσύ το έκανες. Επιχειρηματικά, παιδιά. Ναι, όλες τις αλλαγές έχει κάνει η ζωή, αλήθεια είναι. Εγώ έδωσα τις βασικές. Ναι, επιχειρηματικά δεν είναι τόσο έξυπνο. Γιατί βάζω. Παίρνει περισσότερη ξενομιζήτρια που είναι ακριβή. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν έχεις. Ο πελάτης το ευχαριστεί περισσότερο. Άρα... Αναλογικά. Παίρνει περισσότερες. Για τις φακιανές πίτες με ξενομιζήτρα μέλι και σοκολάτα καρύδια. Ανοίγουμε τη ζύμη, την τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο και την βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Προσθέτουμε την τριμμένη σοκολάτα και πασπαλίζουμε με τα καρύδια. Τηγανίζουμε την υπόλοιπη ζύμη, βάζουμε από πάνω την ξενομιζήτρα και πασπαλίζουμε με το μαύρο κούκι. Τέλος, περιχύνουμε την αλμυρή και τη γλυκιά σφακιανή πίτα με μέλι. Ωραία, αυτή είναι τώρα άλλο πράγμα. Αυτό ήταν καθαρά ιδέα της ζωής. Καλά, παιδάκι, εντάξει, μου προδιαφημίζει. Πώς, αφού μπορεί να τα κάνουμε. Όλοι μαζί, ο καθένας κάνει το δικό του κομμάτι. Είμαστε πάρα πολλοί και κάνουμε όλοι. Είναι σύμπραξη η ιστορία. Είναι θεϊκό, παιδιά. Έβαλε και μέλι. Κάνει σαν σοκολάτα με σιρόπι. Ναι. Τρομερό. Πώς πάει. Εγώ το δεν πίστευα. Μέλι με σοκολάτα θα είναι δύο γλυκά, θα δεν είναι. Τι είναι αυτό τώρα. Πάει. Σαν να πήρε μια καρυδόπιτα και να την έκανε topping, σος, ρευστή και να την έβαλε πάνω από αυτό το θεϊκό ζυμάρι. Απίστευτη έμπνευση. Και τα φουντούκια που είπες είναι ωραία. Θα ναι, και τα φουντούκια ταιριάζουν. Και τα αμύγδαλα όλα ταιριάζουν. Παιδιά, ό,τι θες βάζεις. Έτσι αλλάζουν συνταγές. Να τώρα μας άκατσε αυτό και λέμε το φουντούκι. Το βάρη θα έχει φουντούκι στο μαγαζί. Ναι, έτσι. Μιλάμε και έρχονται ιδέες. Ναι. Και είναι αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, η μικρή εναλλαγή στην παράδοση. Δηλαδή το πας ένα βήμα πιο πέρα, αλλά όχι κάνοντας κεντρικά πράγματα, δίνοντας μια καινούργια νότα, κάτι φρέσκο. Το οποίο όμως είναι το ίδιο βατό, το ίδιο καθημερινό, με υλικά που τα έχουμε σπίτι μας. Κορίτσια μου, να έχετε καλή επιτυχία που είμαι σίγουρη με αυτές τις συνταγές. Τώρα είναι λίγο σαν να ήρθα σε εσάς. Ευχαριστούμε. Αφού μου κάνετε τη χάρη να έρθετε σε μένα και μου τα κάνετε αυτοπροσώπως εδώ. Είναι υπέροχα δηλαδή και είναι μια συνταγή που νομίζω ότι πουλάει τώρα. Ελλάδα, παράδοση, αλλά με ένα τόσο δα μικρό twist. Από νέα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να περάσετε ένα μαγικό βράδυ. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Δείτε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Εύκολες συνταγές από την Ελένη Ψυχούλη και τον Ανδρέα Λαγό. Τρία υλικά, να έχει ισοπεδώσει. Δοκιμάστε την πρωτότυπη πίτσα με ψωμί του τοστ. Τραγανίζει τις άκρες και μερικά σε μια πίτσα. Είναι ωραιότερη από πίτσα, πρέπει να σου πω. Το κέικ με τρεις διαφορετικές σοκολάτες που σερβίρεται με παγωτό. Το πιο τσοκοσοκολατένιο κακαουδένιο κέικ που έχω κάνει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Και την ομελέτα με πρόκολο. Απογευματινό κολατσιό. Τι καλό θα μαγειρέψουμε. Φουρνιστό κοφτό μακαρονάκι με κιμά. Το μυστικό μου, χρησιμοποιώ τον σπιτικό ζωμό Knorr για να βράσω το μακαρονάκι. Είναι απίστευτο το πόσο σπιτικό ζωμός Knorr μπορεί να απογειώσει ένα τόσο απλό πιάτο.